Συγκεκριμένος ιδιώτης γιατρός, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, φέρεται να είναι ανεμβολιαστός και να βρίσκεται σε αναστολή εργασίας. Έχει κλείσει το ιατρείο που εξέταζε ασθενείς. Ωστόσο, συνταγές του χειρόγραφες με τηλέφωνο επικοινωνίας του κυκλοφορούν σε πολλά σπίτια ασθενών που νοσούν από COVID και παραμένουν στο σπίτι. Οι γιατροί σε κάθε περίπτωση συστήνουν πάντως στον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να προσφεύγει στο νοσοκομείο όταν υπάρχουν συμπτώματα τα οποία δεν υποχωρούν. Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί βολιώτες έφτασαν στο νοσοκομείο της πόλης μετά από αρκετές ημέρες που πάλευαν με τον πυρετό και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, όταν πλέον είχαν ήδη φτάσει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας αναφέρθηκε σε περιστατικά σαν και αυτά, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και σε κάθε περίπτωση ο κόσμος να ακούει τους υπεύθυνους και γνώστες ιατρούς. Όλοι οι συνάδελφοι που είναι των αρμοδίων ειδικοτήτων για το θέμα του κοροναϊού παρακολουθούν ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, έχουν είτε νοσούν ελαφριά είτε πιο βαριά στην αρχή στα σπίτια τους ή τους παρακολουθούν και στα σπίτια τους. Αυτό δεν είναι λάθος. Και μάλιστα δίνουμε και θεραπείες που περιλαμβάνουν και διάφορα τέτοια φάρμακα στην αρχή προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι το εξής, και αυτό που να ξέρει ο κόσμος, ότι αν τυχόν περάσουν οι μέρες, δηλαδή χοντρικά θα το πω 5, 6, 7 μέρες και δεν δει βελτίωση κάποιος, είτε να φανεί ότι ο πυρετός του αρχίζει και υποχωρεί έως εξαφανίζεται, είτε να μην έχει βήχα ή τουλάχιστον να μην ταλαιπωρείται με βήχα που δεν περνάει, η γενικότερη κατάστασή του δεν βελτιώνεται, τότε από εκεί πέρα και ο γιατρός πρέπει να το συστήσει αυτό, ο θεράπων γιατρός του, αλλά και ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να εκτιμηθεί η κατάστασή του, γιατί εκεί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και περισσότερες εξετάσεις και ακτινογραφία θώρακος και το καθεξής. Οπότε αυτό που συστήνουμε σε όλους τους ασθενείς, τους υποψήφιους να ασθενήσουν στο επόμενο διάστημα, να το έχουν υπόψη ότι πρέπει να προσφύγουν στο νοσοκομείο, να μην το φοβούνται. Υπάρχει η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι όποιος πάει στο νοσοκομείο θα εισαχθεί, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε πιο ήσυχοι και θα είναι και αυτοί πιο ήσυχοι ότι εκτιμήθηκε σωστά η κατάστασή τους. Όταν περιστατικά τέτοια παραμείνουν για μέρες στην οικία τους, είτε έχοντας παρακολούθηση από γιατρό, είτε όχι, και περάσουν οι μέρες και πάνε στο νοσοκομείο τελικά, σημαίνει ότι έχει ξεφύγει αρκετά η κατάστασή τους και δεν, μέσα εισαγωγικά, δεν μαζεύεται εύκολα. Εκεί έχουμε τα προβλήματα ακόμη και σε νέους ανθρώπους, πολύ περισσότερο βέβαια σε μεγαλύτερους ανθρώπους, είτε εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι, όταν παραμείνουν στο σπίτι χωρίς να έχουν εκτιμηθεί εγκαίρως από το νοσοκομείο ή από τη γενικότερη κατάστασή τους, που μπορεί να το κάνουν και οι ίδιοι οι θεραπευτές γιατροί βέβαια, να εκτιμηθούν σωστά, ώστε να παραπευθούν πια στο νοσοκομείο, να νοσηλευτούν, γιατί εκεί η θεραπεία που θα πάρουν θα είναι συγκεκριμένη με βάση τα πρωτόκολλα που υπάρχουν, άρα θα περιοριστεί γρήγορα το πρόβλημα. Είναι μια κρίσιμη στιγμή που πρέπει να γίνει την κατάλληλη ώρα. Αντιβίωση Κλαρισίτ για 6 ημέρες, βιταμίνη C, D3, ψευδάργυρος, LG, γλούταμεν και ασπιρίνη των 100, σαλοσπίρ, είναι η θεραπεία πάντως που συνιστά μέσω των χειρόγραφων συνταγών που χορηγεί στους ασθενείς. Όταν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, ο κόσμος πρέπει να σπέβδει στο νοσοκομείο. Είναι η προτροπή από πλευράς υπεύθυνων ιατρών.